Θα συνομιλήσουμε τώρα με την αδόκτωρα Αρετή Δημοσένουσα, κανονολόγο, Ισλαμολόγο και θεολόγο. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα, κυρία Δημοσένους. Καλό απόγευμα, κυρία Φλωρίδου. Να είστε πάντα καλά. Και εσείς το ίδιο. Είστε καλά, βλέπω. Πάντα χαμογελαστή, κύριε Δημοσένους. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα θα πρέξει και λίγο. Χθες ήταν η γιορτή μου του Αγίου Φιλαρέτου και της Αγίας Αρετής. Αλήθεια, γιορτάζατε. Χρόνια πολλά, δεν το ήξερα. Χρόνια πολλά, να Ευχαριστώ. είστε πάντα καλά και υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Υπάρχει Εκκλησία Αγίας Αρετής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και στην Ελλάδα υπάρχουν και ο Άγιος Φιλάρετος που εορτάζεται στην Κύπρο και είναι 1η Δεκεμβρίου. Είναι ο προστάτης των Μελισσοκόμων, ο Ελεήμονας. Ωραία. Πάντα και μαθαίνουμε πράγματα από σας. Και σήμερα είναι του Αγίου Πορφυρίου, του νέου Αγίου, του νέου Οσίου. Γι' αυτό είχαμε και την αγρυπνία χθες βράδυ εκεί στην Ορούντα. Ναι, γίναν πολλές αγρυπνίες ψες και βέβαια η Εκκλησία προσεύχεται για να φωτίζει ο Θεός τους πιστούς. Γιατί χρειαζόμαστε όλη φώτιση. Όλοι χρειαζόμαστε φώτιση. Μάλιστα. Τώρα, πριν πούμε για τις αποκάλυψεις του Ιωάννου, θα ήθελα ένα σχόλιο από σας για τη χθεσινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τον εμβολιασμό, αλλά και για την τοποθέτηση του Μητροπολίτη Μόρφου, που διαφοροποιείται από τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, ξέρετε, σκεφτόμουν, κυρία Φλωρίδου, ότι τελικά θα πρέπει να περνάμε από το δικό μας μικροσκόπιο και να έχουμε τους δικούς μας συμβούλους, όλος ο κόσμος και τον πνευματικό μας βέβαια πατέρα, ανεξαρτήτως από το ποιοι αποφασίζουν. Μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να είναι θρησκευτικοί αρχηγοί. Δηλαδή η Σύνοδος προτρέπει τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο. Έτσι βγήκε, έτσι φάνηκε χθες. Ο Άγιος Μόρφου διαφωνεί, ο Άγιος Λεμεσού από ό,τι έμαθα διαφωνεί. Ο Ταμασού Ισαΐας είπε σήμερα το πρωί ότι ήταν σε μια εκπομπή στο Σίγμα και είπε ότι θα ρωτήσουν τους γιατρούς τους ο κόσμος. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είπε προτρέπω ή δεν προτρέπω. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι θεσμοί έχουν αρχηγούς οι οποίοι μπορεί να δέχονται πιέσεις, μπορεί να κατανοούν τα πράγματα διαφορετικά, αν είναι ηλικιωμένοι και άρρωστοι. Δεν λέω για τους δικούς μας συνοδικούς, λέω για κάποιον στην Ελλάδα, ο οποίος προέτρεψε τους πιστούς να κάνουν το εμβόλιο και είπε θα το κάνω πρώτος εγώ. Ναι, θα έπρεπε όμως η Ιερά Σύνοδος, κυρία Δημοσένους, να εμπλακεί σε αυτό το θέμα για το εμβόλιο. Πήραν γιατρούς να τους συμβουλευθούν και να βγάλουν μαζί μια ανακοίνωση και στο τέλος βγάλαν εκείνοι, όπως δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα όμως να πω για αυτόν τον Μητροπολίτη στην Αθήνα ότι αφού είναι ηλικιωμένος και φοβάται το θάνατο, γιατί όλοι μας φοβόμαστε το θάνατο, αυτός θα βάλει το εμβόλιο. Δεν σημαίνει ότι όλη η Μητρόπολη του θα το βάλει. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε να ξεχωρίσουμε. Τώρα, αν δικαιούνται ή όχι να το κάνουν, ζούμε σε μια δημοκρατία. Επηρεάζουν όμως πολύ, γιατί χτες το βράδυ ξέρετε πόσος κόσμος μου έστελνε μήνυμα. Μα είναι πράγματα αυτά. Το λένε και οι Μητροπολίτες ότι πρέπει να βάλουμε το εμβόλιο χωρίς να σκεφτούμε, χωρίς να δούμε, αφού το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη. Και μια νοσοκόμα μου λέει, μα εμείς θέλαμε να πιαστούμε από την Εκκλησία και να πούμε στον κόσμο μην το βάλετε, κάνετε πρόληψη, κάνετε προληπτική ιατρική, προσέχετε, εφαρμόστε τα μέτρα. Πώς και η Εκκλησία έπεσε. Δηλαδή η Εκκλησία ως θεσμός έχει κόσμο ο οποίος επηρεάζεται από τη γνώμη της, διότι ο κόσμος σκέφτεται ότι είναι θείο δικαίο και με φώτιση. Τώρα εάν μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το εμβόλιο ή με άλλα πράγματα είναι φωτισμένη από το Θεό, αυτό θέλει πολλή συζήτηση και βέβαια δεν είμαι εγώ για να πω αν βγήκε η απόφαση χθες φωτισμένη ή όχι. Απλά εγώ ως κανονολόγος και Ισλαμολόγος και συγκρίνω και τι λένε και οι ειδικοί σε άλλες θρησκείες, έχω καταλάβει ότι ο άνθρωπος πλέον θα πρέπει όλοι μας να περνάμε τις αποφάσεις μας από το δικό μας κόσκινο και να έχουμε δικούς μας συμβούλους οι οποίοι θα είναι πολύ καλοί να μας συμβουλέψουν. Και να είναι και θρησκευόμενοι. Μάλιστα. Να είναι και ο γέροντας μας, αλλά όχι από τους θεσμούς. Οι θεσμοί πλέον νομίζω, θεωρώ ότι έχουν πρόβλημα. Να. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό, γιατί αν το συνεχίσουμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε στο άλλο το θέμα για την αποκάλυψη του Ιωάννη και να δούμε λίγο πώς σχετίζεται με την πανδημία. Τι σημαίνει εσχατολογία για αρχή και γιατί είναι χρήσιμο να ασχολούμεθα με αυτόν τον κλάδο της αιωλογίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλωρίδου. Πολύ σύγχρονο αυτό το θέμα της αποκάλυψης του Ιωάννη.
Την παρουσία του Χριστού στη γη την προμήνυσαν οι προφήτες και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Την παρουσία της εποχής του κακού και αυτό που λέγεται στην Καινή Διαθήκη το θηρίον, ο Αντίχριστος, την προμηνύει η Αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Εσχατολογία είναι η ενασχόληση στη θεολογία με τα έσχατα, με το τέλος του κόσμου. Mm-hmm. Όχι ότι το τέλος του κόσμου έρχεται αύριο, αλλά βλέπουμε, έχει ρυπανθεί ο πλανήτης, όλοι το λένε. Δεν είναι mm-hmm. μόνο οι θεολόγοι, οι αστροφυσικοί, οι ιατρικοί, οι βιολόγοι. Οπότε όσοι ασχολούνται με το τέλος και με αυτά που θα γίνουν προς το τέλος, λέγεται η επιστήμη αυτή της εσχατολογίας. Ευθύνεται ο άνθρωπος για αυτή την καταστροφή του πλανήτη, για τη ρύπανση του πλανήτη? Ασφαλώς ευθύνεται ο άνθρωπος, αλλά τότε που γραφόταν η Καινή Διαθήκη δεν μπορούσε αυτό να υποθεί από έναν Άγιο άνθρωπο σαν τον Ιωάννη, γιατί τότε ήρθε ο Χριστός, αναστήθηκε και τους έδωσε νόμο για να αλλάξουν την κακία, να αλλάξουν την ρύπαση. Τους είπε δηλαδή, είναι αμαρτία να ρυπαίνετε το περιβάλλον, είναι αμαρτία να μισάτε, είναι αμαρτία να κάνετε αυτό και αυτό. Οπότε δεν τους είπε εσείς θα φέρετε την καταστροφή έτσι mm-hmm. κατευθείαν, διότι πρέπει έναν έναν, ο άνθρωπος είναι για έναν έναν, για βήμα με βήμα. Δεν μπορείς όλα να του τα πεις, στο τέλος δεν κάνει τίποτα. Είμαστε ένα πεπερασμένο όν. Οπότε έδωσε το μήνυμα της Ανάστασης, τον τρόπο να ζήσει ο άνθρωπος καλά και να κάνει μεταρρύθμιση και έδωσε φώτιση και στον Ιωάννη τον Θεολόγο να γράψει αυτά που θα γίνουν εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Ακόμα και στο Ισλάμ, κυρία Φλωρίδου, mm-hmm. οι άνθρωποι λέει συμβάλλουν σε κάθε ταλαιπωρία. Οι άνθρωποι συμβάλλουν. Στο χριστιανισμό, mm-hmm. ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος παίκτης. Οπότε η Αποκάλυψη είναι αυτό το βιβλίο το οποίο mm-hmm. μιλά για τις τρεις διαδοχικές φάσεις, τρεις διαδοχικές σειρές καταστροφών οι οποίες θα επέλθουν λόγω mm-hmm. των συμφερόντων. Τα συμφέροντα, ναι. ξέρετε, mm-hmm. η εκμετάλλευση του ανθρώπου είναι η βασική αμαρτία, mm-hmm. η πολύ μεγάλη αμαρτία η οποία είναι ανεπιστρεπτή. Εκτός από τα συμφέροντα είναι η κακία και η αμετανοησία. Mm-hmm. Οπότε έτσι θα αρχίσει η εποχή του κακού. Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα δημοσίευμα του πρόσφατο του Israeli News. Ένα άρθρο, βασικά, σχετικά με την μεσιασική εποχή που, όπως πιστεύουν οι Ραββίνοι, έχει αρχίσει. Τι είναι αυτή η μεσιανική εποχή και τι σηματοδοτεί η έναρξή της? Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει βγει και αυτό το άρθρο και άλλα έχουν, ειδικά όταν άρχισε η πανδημία, δημοσίευσαν mm-hmm. πολύ, είναι το Israeli News και έχει δημοσιεύματα που άπτονται και θρησκευτικής υφής. Μπορούν όσοι ξέρουν καλά αγγλικά, αλλά και με μετάφραση από το Google να τα βλέπουν. Οι Εβραίοι, οι Ραββίνοι, αυτοί που φορούν τα σκουφάκια, οι μαυροφορεμένοι, περιμένουν, και οι οπαδοί τους βέβαια, περιμένουν ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας, ο οποίος θα είναι ένας αρχηγός θρησκευτικός, πολιτικός και οικονομικός. Δεν είναι όλοι στο Ισραήλ που περιμένουν τον Μεσσία. Είναι κάπου 3 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα δεν περιμένουν τον Μεσσία. Είναι οι κοσμικοί Ιουδαίοι και υπάρχουν και αρκετοί που είναι κρυπτοχριστιανοί. Υπάρχουν άλλοι που είναι Άραβες και Ορθόδοξοι. Είναι δηλαδή μόνο σχεδόν το 1/3 που περιμένουν τον Μεσσία. Αυτοί όμως που περιμένουν τον Μεσσία λένε ότι την εποχή του κακού, των πανδημιών, για την οποία η Καινή Διαθήκη τη λέει αρχή της Αποκάλυψης, για αυτούς είναι η αρχή που θα έρθει mm. ο δικός τους ο αρχηγός, ο οποίος θα mm-hmm. βοηθήσει ο κόσμος και η τροπή των πραγμάτων να αλλάξουν. Το 2022 περιμένουν ότι θα γίνει ένα σούπερνοβα. Σούπερνοβα είναι αυτή η έκρηξη των αστέρων που έγινε, κυρία Φλωρίδου, τότε που γεννήθηκε ο Χριστός. Έκρηξη αστέρων που δίνει στο σύμπαν κάποια μέταλλα τα οποία φωτίζονται, μένουν φωτεινά για αρκετό καιρό και τέτοιες εκρήξεις σούπερνοβα γίνονται κάθε 1000 χρόνια και περιμένουν οι Ραββίνοι ότι σε 2 χρόνια ναι. θα γίνει mm-hmm. ένα τέτοιο σούπερνοβα. Άρα ίσως, λέει, γεννηθεί ο δικός τους mm-hmm. ο Μεσσίας. Μάλιστα. Τώρα, στο βιβλίο της Αποκάλυψης έχουμε τις 7 σφραγίδες και τις 7 σάλπιγγες. Τι είναι? Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγονται σφραγίδες γιατί όπως βάζουμε τη σφραγίδα μας και είναι η υπογραφή μας, είναι αυτά τα κακά που θα έρθουν στην ανθρωπότητα λόγω του ανθρώπου, λόγω της δικής του υπογραφής, της δικής του σφραγίδας. Και εγώ όταν πρωτοπήγα στην Κίνα μου έφτιαξαν μια σφραγίδα με το δικό μου όνομα στα κινέζικα. Οπότε λέγονται σφραγίδες ακριβώς γιατί ο άνθρωπος φταίει για αυτό το πράγμα που θα ακολουθήσει. Και τι είναι αυτές οι 7 σφραγίδες? Θα γίνει, λέει, πόλεμος, θα γίνεται σεισμός, θα είναι διαδοχικά κακά, θα υπάρχουν ασθενείς, θα υπάρχει πόνος και φόβος. Θα υπάρχει συνδυασμός αυτών των κακών, ασθένειες μεγάλες και θα μαρτυρούν οι πιστοί. Το λέει καθαρά η Αποκάλυψη ότι όσοι πιστεύουν τον ένα Θεό, τον Ιησού Χριστό, θα μαρτυρούν όπως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.
και μετά οι άνθρωποι θα προσπαθούν να κρυφτούν. Θα προσπαθούν να κρυφτούν να φύγουν και από τις πανδημίες και από τους σεισμούς και από αυτούς που θα διοικούν. Και μετά η 7η σφραγίδα είναι οι 7 σάλπιγγες. Και οι 7 σάλπιγγες είναι τα ίδια κακά, αλλά με μεγαλύτερη δραστικότητα. Θα καταστρέφεται, λέει, το χόρτο, τα ζώα θα αρχίσουν να πεθαίνουν, θα μολύνεται το νερό, θα έχει μολυθεί το νερό, ήδη το νερό έχει αρχίσει να μολυνθεί, έτσι δεν είναι. Το φως θα λιωθεί, το φως του ήλιου, θα υπάρχουν ακρίδες και έντομα τα οποία θα είναι πολύ βασανιστικά και ο κόσμος αυτά θα τα λέει η οργή του Θεού. Και η 7η σάλπιγγα θα είναι η τελευταία σειρά των κακών που θα ονομαστεί 7 φιάλες. Γιατί τις ονομάζει 7 φιάλες? Όπως από ένα μπουκάλι μπορεί να πιούμε αγιασμό, μπορεί να πιούμε φάρμακο και να γίνουμε καλά. Από αυτά τα μπουκάλια, από αυτές τις φιάλες θα χύνονται κακά, θα χύνεται δηλητήριο. Δηλαδή είναι αρκετά δυνατοί συμβολισμοί που δίνονται με το βιβλίο της Αποκάλυψης και στις 7 φιάλες, στην τελευταία σειρά λοιπόν των κακών, θα υπάρχουν πόνος πολλής και πληγές που δεν θα θεραπεύονται. Οι άνθρωποι θα βασανίζονται, θα εξαλειφθούν, λέει, τα ζώα και τα φυτά. Το νερό των ποταμών, λέει, θα γίνει σαν αίμα από την ρύπαση βέβαια. Θα αυξηθεί η θερμότητα του ήλιου και θα είναι αυτό πολύ βασανιστικό μέχρι που να κινδυνεύει να χαθεί το φως του ήλιου και θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος ο Αρμαγεδόνας, θα ελαττωθεί πολύ ο πληθυσμός και ο πόλεμος του καλού και του κακού, έτσι τον γνωρίζουμε στη θεολογία. Και μετά από αυτό πάλι θα υπάρχουν σεισμοί, χαλάζι και εκρήξεις και ο κόσμος όμως δεν θα τελειώνει. Ναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην 7η σφραγίδα, κυρία Δημοσένους, ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμα από την 7η σφραγίδα. Γιατί όμως παντού ο αριθμός 7? Ο αριθμός 7 είναι ένας συμβολισμός από την αρχαιότητα, ένας ιερός αριθμός. Και είναι ένας ικανός αριθμός για να δημιουργήσει την αλλαγή ή για να δημιουργήσει την καταστροφή. Υπάρχουν πολλά κείμενα. Είναι η 7 φωτή λιχνία, είναι τα τάγματα των αγγέλων. Πάρα πολλά πράγματα με το 7 λειτουργούν. Η θρησκεία δεν αναιρεί αυτό που υπάρχει. Παίρνει την επιστημοσύνη και χτίζει πάνω σε αυτή. Ναι. Θέλω λίγο να μας πείτε και τι λένε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτώλος και ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αγαπημένος μου Άγιος, είχε πει ότι ο κόσμος θα πτωχύνει τόσο πολύ, λέει, που θα ζώνονται με κλιματσίδες. Θα βάζουν δηλαδή ζώνη, και επειδή δεν θα έχουν αγοράσει ζώνη, θα βάζουν κλιματσίδες, ξέρετε, αυτά του κλίματος. Είπε ότι θα έρθει καιρός που θα μιλούν σας σε διπλανό δωμάτιο και θα συνδιαλέγονται με ανθρώπους σε άλλη ήπειρο. Τώρα το Skype και τα τηλέφωνα. Είπε ότι τα άλαλα και τα άμπαλα θα διοικούν τον κόσμο. Η τηλεόραση θα είναι ο διάβολος, είπε. Εντάξει, βέβαια μιλάμε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πέθανε το 1779. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τώρα γιατί είπε ότι η τηλεόραση είναι ο διάβολος, εννοούσε ότι θα προκαλεί και πολύ καταστροφή. Δεν θα είναι μόνο καλά πράγματα που θα δείχνει. Επίσης είπε, το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Και τώρα έτσι όπως γίνονται τα πράγματα και οι επιστήμονες λένε κάντε αυτό, κάντε αυτό και ο κόσμος πρέπει να υπογράφει και να ακούει και να μην έχει λόγων και καταργούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι να σας πω, απολογούμε γι' αυτό, το σκέφτηκα. Λέω, είπε ότι το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους. Βέβαια διαβασμένοι μπορεί να είμαστε κι εμείς. Βέβαια αυτός εννοούσε θεσμοθετημένους διαβασμένους, όχι άνθρωποι που διαβάζουν βιβλία. Και ο Άγιος Παΐσιος βέβαια, ο οποίος είναι ένας παρόμοιος Άγιος με τον Άγιο Κοσμά και ο Άγιος Προφύρος που εορτάζουμε σήμερα, έλεγαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να νηστεύουν. Η νηστεία βοηθά και στην υγεία. Και όταν ο αείμνηστος πατέρας μου πήγε με τον σύζυγο μου να δούμε την τελευταία φορά τον Άγιο Παΐσιο, έτρωγε φασόλια μουσκεμένα σε νερό άβραστα με λίγο παξιμάδι. Και ο παπάς μου του λέει, με αυτά τρέφεσαι γέροντα? Και λέει, βέβαια, πώς θα νικήσω τα πάθη μου, πώς θα προσευχηθώ και για τους ανθρώπους, πώς η προσευχή μου θα έχει παρησία. Ο δε Άγιος Πορφύριος έλεγε να είμαστε προσεκτικοί, μου το είπε εμένα, δεν είναι κάτι που το είπε σε άλλον, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι το είπε, ότι πρέπει να μιλούμε με τους ανθρώπους τους άπιστους και να προσπαθούμε να τους αλλάξουμε, να κάνουμε διάλογο, αλλά οι εκκλησίες, όχι απλώς ο κόσμος, να μην επηρεαζόμεθα από το κακό, αλλά ο Θεός, λέει, θα περιμένει και δεν θα τελειώσει ο κόσμος μέχρι όλος ο κόσμος να ακούσει για τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και εκεί στον Οροπό, που είναι το μοναστήρι του, εκεί που έζησε η κυρία Φλωρίδου, κάναν μια μεγάλη εκκλησία, έχουν φυτέψει μουριές και είναι όλα άσπρα, λευκά. Γιατί ο Άγιος Προφύριος έλεγε
ότι οι Κινέζοι θέλουν άσπρο χρώμα, λευκό χρώμα για να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι φως. Mm-hmm. Δηλαδή μια διαφορετική προοπτική από τα δικά τους καφέ και κόκκινα που είναι στον βουδισμό και στον κομφουκιανισμό. Οπότε, ναι, έχετε δίκιο ότι δεν θέλουμε να έχει αρχίσει αυτή η εποχή του κακού. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει αρχίσει, αλλά φαίνεται ότι είναι προμηνύματα, γιατί βλέπουμε πόσος τρόμος δημιουργήθηκε με αυτή την πανδημία και ο φόβος είναι μέσα στις σφραγίδες. Ο φόβος είναι μία από τις σφραγίδες της αποκάλυψης. Ναι, ξέρετε, θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι που είχε πει ο Γέροντας Εμιλιανός, ο πατέρας σας, ότι θα έρθει ένα κακό μέσα σε αυτή τη χρονιά, μέσα στο 2020, και θα μαζεύουμε τρόφιμα, κυρία Δημοσένους. Ναι, αρκετοί έχουν πει ότι τους είπε ο μπαμπάς ότι θα έρθει ένα κακό και πρέπει να μαζέψουμε τρόφιμα και πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας, είχε πει χαρακτηριστικά, να κλείσουμε και τις κουρτίνες, έτσι το εξέφρασε. Όταν έγινε το lockdown και όταν δεχόταν κάποιος επισκέψεις, πλήρωνε πρόστιμο. Εγώ σκέφτηκα ότι αυτό εννοούσε. Προφανώς όμως θα σκέφτηκε κάτι άλλο, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βάσανα και άλλες ταλαιπωρίες και η οικονομική κρίση. Οπότε πρέπει να μαζέψουμε τρόφιμα. Βέβαια, πριν να κοιμηθεί το 2016, τον είχα ρωτήσει, καλά, αυτά τα τρόφιμα που λες, γιατί και εμένα μου έλεγε, είμαι σπατάλα, πρέπει να μαζεύω. Να μην τα ξοδεύω όλα, να σκέφτομαι ότι πρέπει να έχουμε προμήθειες στο σπίτι, να μην ξοδεύω το νερό μου, έλεγε, ό,τι ξοδεύεις τώρα θα έρθει μια ώρα που θα το μετανιώσεις πικρά. Και του λέω και αυτά τα πράγματα που έβαλα στο σπίτι, άμα λήξουν τι θα γίνουν, πριν να λήξουν, μου λέει, θα τα δώσεις στους φτωχούς και θα πάρεις άλλα. Υπάρχει καλύτερη μορφή ελεημοσύνης, δηλαδή μαζεύουμε κάποια πράγματα, αλεύρι, σιτάρι, χαρούπια, λάδι, και αν δούμε ότι θα λήξουν, τα δίνουμε πριν να λήξουν. Και μετά ξαναμαζεύουμε. Πάντα ο κόσμος μάζευε και δεν έμενε στην τελευταία στιγμή, όμως ο έμνηστος πατέρας μου ήθελε πάντα να ερευνούμε, γι' αυτό με έβαλε να σπουδάσω διαφορετικά πράγματα και να μην δεχόμαστε ό,τι λέει κάποιος. Δηλαδή λένε, για παράδειγμα, τώρα λένε να κάνουμε το εμβόλιο. Ασφαλώς θα πούν να κάνουμε το εμβόλιο, αφού οι άνθρωποι πεθαίνουν, κυρία Φλωρίου. Αφού οι εντατικές δεν έχουν δωμάτια, δεν θα πούν να κάνουμε το εμβόλιο. Εδώ πρέπει να δούμε και να μιλήσουμε, να απαιτήσουμε το εμβόλιο να έχει δοκιμαστεί πολύ και να δούμε ποιοι θα το κάνουν. Θα το κάνουν οι ευάλωτοι, θα το κάνουν τα μωρά. Αυτό θα είναι πολύ αστείο να εμβολιάσουμε, να δώσουμε ένα εμβόλιο στα παιδάκια τα οποία Πάντως, ο αρχικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει τα παιδιά, κυρία Δημοσένους. Περιλαμβάνει το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους αυτούς, τους επαγγελματίες υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή και κάποιους ηλικιωμένους που κινδυνεύουν εάν νοσήσουν από τον COVID. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μας μένει πολύ λίγος ο χρόνος, θα ήθελα να μου πείτε λίγο, να δούμε και τις άλλες θρησκείες, ειδικά το Ισλάμ και το Κοράνι, αν μιλά για πανδημίες. Το Ισλάμ μιλά σαφώς για ασθένειες και ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί με την προσευχή και ότι ο άνθρωπος φταίει για τα πολλά κακά που θα έρθουν στον κόσμο. Το Ισλάμ είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία η οποία ρίχνει τον μπαλάκι αρκετά στον άνθρωπο, αλλά δεν έχει την ανάσταση των ψυχών όπως την έχουμε εμείς, ως μια πνευματική κατάσταση. Η ανάσταση στη Δευτέρα Παρουσία για το Ισλάμ θα έχει και υλικές από λαβές, θα έχει πουργούρι, θα έχει παρθένες γυναίκες στον παράδεισο. Οπότε την λέμε κατώτερη φιλοσοφία θρησκευτική σε σχέση με την εσχατολογία. Ο Ιουδαϊσμός περιμένει ότι θα έρθει ο Μεσσίας και ότι θα τελειώσει ο κόσμος και θα γίνει μια κρίση, αλλά πριν την κρίση, στον Ιουδαϊσμό οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα ζήσουν ευτυχισμένοι πάνω σε αυτή τη γη αρκετά χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στο χριστιανισμό, ούτε στο Ισλάμ. Στις ασιάτικες θρησκείες δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για το τέλος, για την εσχατολογία, ούτε για την Ανάσταση των νεκρών. Έχουμε όμως πολύ σοβαρή θεολογία της αμαρτίας. Η αμαρτία δημιουργεί τις μετασαρκώσεις. Ο άνθρωπος πεθαίνει, λέει, και ξαναέρχεται στον κόσμο και τιμωρείται για τις επιλογές του. Οπότε και εκεί η επιλογή και στα ασιάτικα θρησκεύματα η επιλογή των πράξεων του ανθρώπου είναι αυτή που καταστρέφει